Πάμε να κάνουμε πρεμιέρα στις σημερινές ζωντανές συνδέσεις με Μουσείο Καζαντζάκη. Εκεί βρίσκεται βέβαια η Εύη Σπανού. Η δημιουργική δύναμη του πολιτισμού, θα πω εγώ ότι επιστρέφει. Συμφωνείς, Εύη? Συμφωνώ. Σας καλησπερίζω, Γιώτα, Νίκο και αγαπητοί τηλεθεατές από το Μουσείο Καζαντζάκη εδώ στη Μυρτιά. Και με αφορμή την Διεθνή ημέρα Μουσείων αύριο, Τρίτη 18 Μαΐου, νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε καλύτερα από το να κάνουμε και μία περιήγηση στις αίθουσες που θα συναντήσει κανείς ερχόμενος εδώ στο Μουσείο Καζαντζάκη. Μάλιστα, βέβαια. Το είχαμε ανάγκη, το έχουν ανάγκη. Όλοι οι άνθρωποι, βέβαια, καθώς για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα υπήρχε μια αναστολή των όλων εκδηλώσεων στο μέτωπο του πολιτισμού, μπαίνουμε σε μια κανονική ροή και το Μουσείο Καζαντζάκη, βέβαια, αυτό έλειπε να λείπει από αυτή την επίσημη πρώτη. Αυτή τη στιγμή, σε ποιο σημείο του Μουσείου βρίσκεσαι, Εύη? Βρισκόμαστε στην είσοδο. Δίπλα μου έχω την κυρία Βούλα Βασιλιάδη. Είναι υπεύθυνη και αναπληρώτρια διευθύντρια εδώ στο Μουσείο του Νίκου Καζαντζάκη και θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες και για τις δράσεις με αφορμή το άνοιγμα των μουσείων, αλλά και δωρεάν είσοδο για τους επισκέπτες του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη. Καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα και σε εσάς στο στούντιο, σε όλους τους τηλεθεατές σας. Με μεγάλη χαρά, λαχτάρα και συγκίνηση σας καλωσορίζουμε. Περιμέναμε πάρα πολύ καιρό το άνοιγμα του μουσείου. Ελπίζουμε ότι το ασφαλές άνοιγμα των μουσείων που ξεκίνησε την Παρασκευή θα σηματοδοτήσει σιγά σιγά την εκκίνηση όλων των πολιτιστικών δράσεων της χώρας και τη λειτουργία των δομών πολιτισμού και της δημιουργικής οικονομίας, η οποία, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, πλήττεται σε μεγάλο βαθμό. Εμείς έχουμε τη χαρά, όπως και όλα τα μουσεία βέβαια, να γιορτάσουμε αυτό το άνοιγμα μαζί με τη Διεθνή ημέρα Μουσείων. Οπότε αύριο σας περιμένουμε με δωρεάν είσοδο από τις 9 ως τις 5 το απόγευμα. Και παράλληλα θα διενεργηθεί ένα εργαστήριο ψηφιακό, το οποίο δυστυχώς για το κοινό μας που έδειξε μεγάλη, τεράστια ανταπόκριση, έχουν κλείσει συμμετοχές του. Τι θα περιλαμβάνει το συγκεκριμένο εργαστήριο για αυτούς που πρόλαβαν και έκλεισαν θέση? Είναι ένα πρωτότυπο ψηφιακό εργαστήριο, θα γίνει μέσα της πλατφόρμας του Zoom. Το σχεδίασε η υπεύθυνη των εκπαιδευτικών δράσεων του Μουσείου, η κυρία Βίκη Χριστάκη, μαζί με την Ελένη Βελτανιώτη, η οποία είναι προσκεκλημένη μας από το Λονδίνο, μουσιοπαιδαγωγός. Ο σκοπός είναι να δημιουργηθεί ένα σημειωματάριο δημιουργικότητας των συμμετεχόντων. Και η αφορμή είναι τα σημειωματάρια του ίδιου του συγγραφέα, τα οποία το τελευταίο διάστημα έχουν έρθει στο προσκήνιο και έχουν γνωρίσει τεράστια ανταπόκριση από τον κόσμο. Δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον να δει τις σκέψεις του συγγραφέα. Και θα εστιάσει κυρίως σε σημειωματάρια λέξεων. Δηλαδή, με αφορμή, ας πούμε, μια λέξη όπως είναι το «φεγγάρος θαλάζω», θα κληθούν οι συμμετέχοντες να σκεφτούν μια ανάμνηση δική τους από το μουσείο, το δικό μας ή άλλα μουσεία, και να ξεκινήσουν ένα δικό τους σημειωματάριο. Σημειωματάριο γραφής και σχεδίου. Κυρία Βασιλιάδη, πόσο μεγάλη είναι η ανταπόκριση του κόσμου όλα αυτά τα χρόνια προς το Μουσείο του Νίκου Καζαντζάκη? Ενδιαφέρεται ο κόσμος να γνωρίσει την ζωή του, το έργο του? Ο κόσμος δεν έχει σταματήσει ποτέ να ενδιαφέρεται για τη ζωή και το έργο του Νίκου Καζαντζάκη. Υπάρχουν περίοδοι, όπως είναι αυτή που διανύουμε, που δείχνει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, διότι αναζητά μηνύματα τα οποία μπορεί να βρει στο Μάλιστα. έργο του Καζαντζάκη. Εύη, μηνύματα Εύη. Ελπίδας. Να βάλουμε μία ανωτελεία, να πάμε στο Μουσείο Καζαντζάκη και να ολοκληρώσουμε έτσι το πρώτο μέρος. Πάμε στο Μουσείο Καζαντζάκη, ο λόγος στην Εύη Σπανού. Εύη. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να αναφερθούμε με την κυρία Βασιλιάδη στις ηλικίες που μπορούν να έρθουν να επισκεφθούν το μουσείο και βεβαίως να κερδίσουν κάτι από αυτή την επίσκεψη. Καθώς μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι αναφέρατε σε συζήτηση που είχαμε προηγουμένως ότι από όλες τις ηλικίες, ακόμα και από το πιο μικρό παιδί μέχρι τον πιο μεγάλο, θα κερδίσει ερχόμενος εδώ. Φυσικά, ο Καζαντζάκης δυστυχώς έχει την ατυχία να τον ακολουθούν πολλά στερεότυπα. Ένα από αυτά είναι ότι είναι ένας δύσκολος συγγραφέας που δεν τον καταλαβαίνουν τα παιδιά. Η εμπειρία δείχνει και είναι μεγάλη. Σε 2 χρόνια το Μουσείο Καζαντζάκη κλείνει 40 χρόνια λειτουργίας.
ότι το έργο του και την προσωπικότητα μπορούν να, να το προσεγγίσουν όλες οι ηλικίες, από παιδιά νηπιαγωγείου μέχρι πολύ μεγάλες ηλικίες. Φυσικά, κάθε φορά η ξενάγηση, το πρόγραμμα προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε ομάδας. Αλλά και το ίδιο το μουσείο δίνει ρεθίσματα σχεδόν σε όλες τις ομάδες. Στόχος είναι να δώσουμε πρόσβαση σε ακόμα περισσότερες ομάδες, να κατανοήσουν και κάτι να κερδίσουν και τον εαυτό τους, ο καθένας προσωπικά. Το επόμενο χρονικό διάστημα, τι ετοιμάζετε για τον κόσμο που πρόκειται να επισκεφθεί το μουσείο? Ένα μουσείο δεν χάνει ποτέ τη δυνατότητα να ξαναανακαλύπτει τις συλλογές του. Αυτό κάναμε και εμείς, όσο καιρό μείναμε κλειστά, δουλέψαμε σε έργα αναπτυξιακά, τα οποία σιγά σιγά έχουμε τη μεγάλη χαρά να βλέπουμε να υλοποιούνται. Και ένα από αυτά, στο οποίο ήδη ξεκίνησε το προσωπικό την εκπαίδευσή του, είναι η προσβασιμότητα ανθρώπων με μειωμένη όραση ή ακόμα και τυφλών. Έτσι θα δημιουργήσουμε σιγά σιγά απτικές διαδρομές μέσα στο μουσείο, θα βρούμε τρόπους για να μπορούν ακόμα και αυτή η δύσκολη ομάδα, που πολύ δύσκολα θα προσεγγίσει ένα λογοτεχνικό μουσείο, να μπορεί να το κατανοήσει. Και να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τις μέρες και τις ώρες, κλείνοντας, που μπορεί κάποιος να έρθει εδώ στο Μουσείο Κοζαντζάκη στη Μυρτιά. Κάθε μέρα εγώ και οι συνάδελφοί μου σας περιμένουμε από τη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή, 9 με 5 το πρωί. Με πολύ μεγάλη χαρά να ξανανταμώσουμε. Κυρία Βασιλιάδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή επιτυχία. Μας περιμένει ένα όμορφο, ξεχωριστό, θερμό καλοκαίρι στο μέτωπο των πολιτιστικών δράσεων. Άλλωστε, η παρατεταμένη αποχή νομίζω κάνει την επιστροφή του μουσείου δρυμύτερη. Συμφωνείτε σε αυτό? Μας βρίσκεται απόλυτα σύμφωνο. Σας ευχαριστούμε πάρα ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψή σας. Ευχαριστούμε. Εδώ. Να είστε καλή καλά. Συνέχεια. Να είστε καλά.